γίνεται χαμός τώρα. Ναι. Λοιπόν, φίλος μου εκπαιδευτικός, ο οποίος μου στείλε τώρα μήνυμα, σας βλέπουν. Και λέει, ας πάει η κυρία Άννα να πιάσει προϊσταμένους που τρελαίνονται σε ιδιαίτερα μαθήματα και να μας αφήσει τους ήσυχους τους υπόλοιπους. Πάρα πολύ σοβαρό μήνυμα. Α. Θα σας πω, έχοντας επίγνωση έτσι, ως υπουργός παιδείας, πραγματικά το ξέρουμε όλοι ότι τα ιδιαίτερα στο σπίτι είναι πια σχεδόν ένας κανόνας. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Και δεν είναι μόνο αυτό, ορισμένοι εκβιάζουν κιόλα. Ας μην πάμε εκεί. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Υπάρχουν οι καθηγητές που κάνουν ιδιαίτερα στο αντικείμενό τους, που δεν είναι στο δημόσιο σύστημα. Αυτό που θα πρέπει να γίνει, γιατί κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει μια δραστηριότητα, θα ήταν ότι θα πρέπει να μονομοποιηθούν. Δηλαδή θα πρέπει να δίνουν αποδείξεις, ναι, εάν γίνεται αυτό. Ξέρω ότι αυτό έχει πολλές αντιδράσεις πίσω του. Δεύτερον, υπάρχουν αυτοί οι δάσκαλοι στο δημόσιο σύστημα. Από αυτούς υπάρχει η εξής κατηγορία, για την οποία θεωρώ ότι υπάρχει μείζον ηθικό θέμα στην κοινωνία μας. Είναι οι καθηγητές που το πρωί είναι στην τάξη και έχουν το μαθητή τους. Και αυτοί οι ίδιοι που έχουν τον μαθητή με στην τάξη πάνε στο σπίτι αυτού του μαθητή, του δικού τους, και διδάσκουν το απόγευμα, κυρία, και πληρώνονται από τον γονιό. Υπάρχει έμεσος εκβιασμός. Λοιπόν, ακούστε, δεν βάζουν και καλούς βαθμούς. Εμένα μου το λένε διάφοροι. Δεν θέλω να πιστέψω αυτό το πράγμα. Όμως, το ότι είμαστε σε μια κοινωνία που αποδέχεται μια οικονομική σχέση ανάμεσα στο γονιό και στον καθηγητή ενός παιδιού 12 και 13 χρονών, σημαίνει ότι αυτό το παιδί βγαίνει αύριο στην κοινωνία ξέροντας ότι μπορεί να πληρώσει το δάσκαλό του. Αυτό είναι μείζον ηθικό θέμα της εκπαίδευσης. Αυτό, εγώ προχθές κάλεσα τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ δημοσίως και είπε ότι θα είναι μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια. Προσέξτε, αυτό το πράγμα θα το παλέψω όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Άμα είναι οι προϊστάμενοι και οι γυμνασιάρχες και οι ηλικιάρχες το κάνουν αυτό, πώς να το φτιάξετε, κύριε Διαμαντοπούλου? Έχω ήδη πολύ σοβαρές καταγγελίες, οι οποίες πάντα υπήρχαν. Όμως τώρα μας, κύριε, θα εξεταστούν, ναι, με τρόπους που δεν φαντάζεστε. Αυτό δεν μπορεί να μείνει, δηλαδή δεν μπορεί να συνεχίσουμε. Και καλό τους γονείς. Καλό τους γονείς. Δεν είναι η κοινωνία μια ιστορία που μπορείς να τη διαχειριστείς μόνο με νόμους. Θέλει ο γονιός να βοηθήσει το παιδί του. Δεν μπορεί ο δάσκαλος που το πρωί του μαθαίνει γράμματα, το βράδυ να παίρνει χρήματα από το γονιό. Κυρία Υπουργέ, μερικοί γονείς πάνε και πληρώνουν για να πάρουν δίπλωμα στο παιδί τους, που είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που υπάρχει. Πρέπει να κοιτάει στα μάτια του δάσκαλου. Πληρώνουν και πάνε να του φέρουν δίπλωμα, να οδηγεί ο δάσκαλος να κοιτάει στα μάτια τον εκπαιδευτικό. Και αυτός ο εκπαιδευτικός που σας έστειλε το μήνυμα, ναι, θα πρέπει να μου στείλει σαφή καταγγελία με ονοματεπώνυμο ποιος κάνει αυτό. Έπιασε και κονέα. Όχι γενικότητες. Όχι γενικότητες. Αυτό είναι ηθικό έγκλημα. Κυρία. Όχι να έρχονται όλοι και να λένε γενικώς κάντε κάτι. Κυρία Υπουργέ, επιτρέψτε μας. Ο κύριος Δημήτρης μπορεί Πεπέζη, να κάνει σήμερα κάτι. Κυρία Υπουργέ, ο κύριος Δημήτρης Πεπέζη, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΟΛΜΕ και που τον αναφέρατε προηγουμένως, στο τηλέφωνο. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, καλά? Παρακολουθείτε τη συζήτηση. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, οπότε ό,τι είναι να πείτε, πέστε. Θα ξανακάνουμε συζήτηση βέβαια για το θέμα της παιδείας, που είναι για μένα το πιο σοβαρό πρόβλημα της χώρας αυτής. Καταρχήν, με τα ιδιαίτερα συμφωνείτε εσείς? Έχετε εικόνα, γίνεται έτσι, που λέει ο Υπουργός? Για όνομα του Θεού, δεν θα διαφωνήσουμε στα αυτονόητα, κύριε Οικονομέα. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση. Το είπα και προχθές στην κυρία Υπουργό, ότι σε αυτά τα ζητήματα η ΟΛΜΕ και η Ομοσπονδία